Το μόνο που με ανησυχεί ποιο είναι. Μήπως εξετάσει σενάρια πάνω στα θέματα τα ενεργειακά, που μπορεί και να μην τα καταλάβουμε πώς είναι, γιατί θα είναι εικονικά, αλλά να έχουν να κάνουν με γεωτρήσεις πιθανότητα είτε στο Καστελόριζο είτε στην. Κατά την Κύπρο. Εδώ η Ελλάδα, επειδή είστε και ναύαρχος τώρα, πώς μπορεί να παρακολουθεί αυτή την άσκηση, τι πρέπει να κάνει? Καταρχάς, ότι την παρακολουθούμε είναι δεδομένο. Και από εδώ θα φανούν και πολλές αδυναμίες τους. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή είναι να δούμε αν τα στρατηγικά δόγματα είναι σύγχρονα ή είναι παλιάς εποχής. Η άποψή μου είναι. Αλλά αν είναι εξυγχρονισμένος τρόπος πολέμου ή είναι ο παλαιός τρόπος πολέμου με την προβολή ισχύς. Θαλασσόλικος παλιά. Ναι. Πιστεύω ότι τα επιτελεία μας έχουν την ικανότητα να το αξιολογήσουν αυτό. Και εγώ θα το έβλεπα και σαν ευκαιρία. Δεν τα έβλεπα σαν απειλή την άσκηση. Σαν ευκαιρία για να μάθουμε. Να κατανοήσουμε καλύτερα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι. Κίνδυνος ατυχήματος όμως από την άλλη υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Φενέκο? Πάντα υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Όμως η αίσθησή μου και το φυσικό. Αυξάνει το κίνδυνος σε αυτή τη συγκυρία μια τόσο μεγάλη άσκηση στη γειτονιά μας? Βεβαίως θα υπάρχει. Αλλά όταν υπάρχει μεγάλος έλεγχος διοικητικός και πολιτικός στα τεκτενόμενα, τότε οι επιπτώσεις του οποιοδήποτε αποτυχήματος θα είναι ελεγχόμενες και δεν θα διωγγωθούν. Mm-hmm. Άρα μπορεί να γίνει ατύχημα, αλλά δεν θα υπάρχουν επιπτώσεις τέτοιες. Πάντως δεν πρέπει να υποτιμάμε τους Τούρκους. Είναι μια τεράστια ισχύ οι Τούρκοι, κύριε Ναύαρχε, το ξέρετε αυτό. Και στο ναυτικό ιδιαίτερα έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, το λέγαμε και τις προάλλες. Και εμείς εκεί χρειαζόμαστε ενίσχυση, νομίζω. Βεβαίως και χρειαζόμαστε και δεν τους υποτιμώ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν θα φοβηθώ από τέτοιου είδους προβολή ισχύως, έτσι. Mm-hmm. Διότι και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και οι ένοπλες δυνάμεις αυτή τη στιγμή, παρά τις οποιασδήποτε την ανέχεια την οικονομική που έχουμε, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ικανή αποτρεπτική ισχύ. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως χρειαζόμαστε ενίσχυση. Εμείς εδώ χρειαζόμαστε ενίσχυση, το έχουμε συζητήσει. Ναυάγησαν την άλλη φορά οι φρεγάτες για τις οποίες συζητάγαμε, οι γαλλικές. Νομίζω κάποια συζήτηση πάει να ξαναρχίσει, αλλά είμαστε ακόμα χαμηλά. Βεβαίως. Έτσι, η άσκηση αυτή θα μας δείξει και αν είναι σωστές οι επιλογές μας στον τύπο πλοίων που επιλέγουμε. Δηλαδή θα βάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πάντως αυτή η προσέγγιση του κυρίου Φενέκου, ότι είναι μια ευκαιρία και για μας να δούμε ακριβώς μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Εσείς όμως, κύριε καθηγητά, ποιους βλέπετε ως τους βασικούς αποδέκτες των μηνυμάτων που επιλέγει μέσω αυτής της άσκησης να στείλει ο Ερντογάν? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο αφορά την ελληνική πλευρά, γιατί προφανώς, όπως είπαμε και ξαναείπαμε, δεν αφορά μόνο την ελληνική πλευρά. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά έχει ένα ζήτημα δικό της, πέρα από την αποτρεπτική δυνατότητα, η οποία μεταξύ άλλων έχει ως κύριο και τη στρατιωτική ισχύ. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένας αστερισμός παραγόντων, αστερισμός δεδομένων, που δίνουν τα λάθος σήματα, στέλνουν τα λάθος σήματα. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα η οποία, αν πάρετε το θέμα της παθητικότητας προς την εθνική μειονότητα στην Αλβανία, αν πάρετε το θέμα της τεράστιας, κατά την άποψή μου, εθνικής υποχώρησης με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν πάρετε το θέμα της σταδιακής εξαέρωσης της εθνικής συνένεσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, ο στατιστικά μέσος Έλληνας πολίτης, δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται σε σχέση με τις κόκκινες γραμμές, τις μη κόκκινες γραμμές, τα εθνικά συμφέροντα κτλ. Όλα αυτά στέλνουν πολύ προβληματικά σήματα προς τα έξω, κυρίως στην Τουρκία, αλλά όχι μόνο. Και κατά αυτή την έννοια θα ανησυχούσα περισσότερο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την εξωτερική πολιτική της Ελλάδος, παρά για την άσκηση, η οποία δεν είναι συνηθισμένη άσκηση. Έχει μια ειδική σημασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και ένα θέμα επικοινωνιακό. Το οποίο... Οπότε, εδώ εμείς πρέπει να δούμε τι κάνουμε. Και αυτό που κάνουμε είναι ανησυχητικό, κατά την άποψή μου, σχεδόν σε όλα τα μέτωπα. Στέλνουμε συνεχώς σήματα στο διεθνές περιβάλλον ότι είμαστε μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από μια παθητικότητα στην εξωτερική πολιτική και περιέργως για μια αριστερή κυβέρνηση. Και μια χώρα της οποίας η εξωτερική πολιτική όλο και λιγότερο συνδέεται με το εσωτερικό εθνικό εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Είναι μια εξωτερική πολιτική την οποία κανείς μπαίνει στον, ας το πείτε λαϊκιστικό, δεν με απασχολούν οι ταμπέλες, πειρασμό να ρωτήσει ποιον εκπροσωπεί αυτή η εξωτερική πολιτική. Mm-hmm. Μην μου πείτε την ελληνική πολιτεία, προφανώς εκπροσωπεί την ελληνική πολιτεία, αλλά πέραν αυτού, τι άλλο εκπροσωπεί αυτή η εξωτερική πολιτική? Mm-hmm. Αυτό είναι πρόβλημα, νομίζω. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, Μανώλη? Γιατί βλέπουμε εικόνες από κοιτάξτε, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη ο στόλος ο τουρκικός βγαίνει από τις δύο βάσεις, τις βασικές που αναφέραμε και όλες τις άλλες. Και είναι οι πρώτες εικόνες που έρχονται από τα πρακτορία ειδήσεων. Α, ναι, για... εικόνες της άσκησης, λοιπόν, αυτές. Η άσκηση της κινητικότητας του τουρκικού στόλου. Η άσκηση δεν ξεκινά αμέσως, ξέρεις καλύτερα. Δηλαδή, πρέπει να πάει το πλοίο στις περιοχές που έχουν δεσμευτεί. Είναι από το ναύσταθμο, το αδέξω, ή το Αξάστανε ή το Γκιόρτζουκ. Και από θα πάρει πέρα... μέρος στο σύνολο του στόλου εδώ, Μανώλη. Κοιτάξτε, αυτά τα πλοία δηλαδή αποτελούν το στόλο. Το μεγαλύτερο μέρος, διότι όταν μιλάμε για 13 φρεγάτες, νομίζω λείπουν 3. Εδώ βλέπουμε το Μπαρμπαρός. Υπάρχουν διάφορες φρεγάτες που κάποιες δεν θα συμμετάσχουν. Αυτές είναι σημερινές εικόνες. Σημερινές εικόνες. Είναι ο στόλος που ετοιμάζεται να βγει. Βεβαίως, ήδη έχει βγει, διότι αυτές οι εικόνες, καταλαβαίνετε, είναι πριν από μία μισή ώρα. Είναι ήδη στο πλέον στα νερά, βέβαια. Ήδη πλέον στα νερά και μην ξεχνάμε, βγαίνουν και τα υποβρύχια, αυτά δεν τα βλέπει κανείς.
Δεν τα βλέπεις αυτά, είπαμε. Ποτέ. Έτσι, δηλαδή... τα βλέπεις, αν χρειαστεί, καλό είναι να μην τα δει. Κάποιοι τα βλέπουν. Καλό να μην ξέρει ο κύριος Φενέκος. Πρέπει να είσαι Φενέκος για να τα δει. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι οι φρεγάτες. Αυτό, κύριε Φενέκο, τι πλοία είναι αυτά, παιδιά. Είναι οι τουρκικές φρεγάτες. Ας τα πει ο κύριος Φενέκο. Ναι, ναι. Είναι οι φρεγάτες οι αντίστοιχες τύπου Μέκο, οι δικές μας που έχουμε. Αυτές τι δυνατότητες έχουν όρια. Έχουν βλήματα επιφανείας, έχουν βλήματα επιφανείας αέρος, έχουν πυροβόλα επάνω, σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας, τορπίλες. Είναι ένα πλήρες πλοίο. Και από πόσους ναύτες έχουν επάνω. Γύρω στους 180. Α, έχουν κόσμο. Έχουν κόσμο και αυτές, καταλαβαίνετε ότι βλέπετε ότι η προβολή από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι άμεση. Δηλαδή, σχεδόν live. Έτσι, αυτό που το επικοινωνιακό που λέγατε. Είναι το ψωμί τους τώρα. Ορίστε. Το ψωμί τους τώρα. Κοίταξε να δεις. Είναι όντως εντυπωσιακό. Όταν βγαίνει ο στόλος και τόσα πλοία, 103 πλοία από χτες το αναφέρουν. Πόσο καιρό έχουμε να το δούμε αυτό, πόσα χρόνια, Μανώλη. Κοίταξε, σε αυτή την έκταση, σύμφωνα με τους Τούρκους τουλάχιστον, είναι από την είδηση της Τουρκικής Δημοκρατίας, δεν έχουν βγει τόσα πλοία ταυτόχρονα σε τρεις θάλασσες. Είναι η πρώτη φορά που, και η πρώτη φορά που βλέπουμε σχεδόν live την εικόνα να βγαίνει ο στόλος. Πάντα υπάρχουν εικόνες από το Θαλασσόλικο ή από την άσκηση Έφεσος ή οποτεδήποτε. Μα είναι φανερό ότι θέλουν να το δείξουν, μάλλον. Αυτές λοιπόν οι εικόνες. Να το δείξουν στο κοινό είναι τους και όταν ο στόλος βγαίνει από τη βάση να το ξαναπούμε Γιώργου λοιπόν. Όλα τα πρακτορία έχουν αρχίσει και μεταδίδουν τώρα εικόνες, σχεδόν ζωντανές. Είναι λίγη ώρα πριν, γιατί σήμερα το πρωί ξεκίνησε η άσκηση. Έχουμε τώρα τι ώρα είναι στην Τουρκία, 9.30. Τώρα είναι 9.30. Ναι. Κάποια πλοία θα περάσουν τα Δαρδανέλια για να περάσουν από τη Λίμνο, Λέσβο, να βγουν στο Αιγαίο, στις περιοχές που έχουν δεσμευτεί. Και αυτές που θα πάνε στην Ανατολική Μεσόγειο και γύρω από την περιοχή και το Καστελόριζο θα φύγουν από τη βάση Άξας. Τώρα, αυτή ποια βάση είναι, ειλικρινά δεν την ξέρω. Ναι, καλά, στην Ελλάδα οι ειδικοί που γνωρίζουν έχουν βλέπουν καταλάβει και ποια είναι αυτή η περίοδο. Ναι. Γιατί είναι και μια άσκηση που θα κρατήσει και αρκετές ημέρες, κύριε Φενέκο. Θα και παράταση στη μέση. Βεβαίως. Αλλά αν δείτε τις περιοχές που έχει δεσμεύσει, είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι τεράστια χρονικά διαστήματα, είναι συγκεκριμένα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι για την Τουρκία αυτή τη στιγμή η άσκηση έχει μια άλλη αξία πια. Ότι ενεργοποιεί όλο το σύστημα υποστήριξης για να δει αν αντέχει να υποστηρίξει μια τέτοια μεγάλη κλίμακος άσκηση. Γιατί χρειάζεται συντήρηση πλοίων, υποβοήθηση από υλικά κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μια γενική δοκιμή για αυτήν. Ναι, για να ξανασυσπυρώσει τις ενόπλες δυνάμεις. Ακούσαμε τα τουρκικά μέσα όλες αυτές τις μέρες μιλούν για πρόβα πολέμου. Είναι κοινή η γραμμή, κύριε καθηγητά. Τώρα δεν ξέρω τι προσπαθούν ακριβώς να πούν και προς ποιους. Νομίζω ότι το μιλιταριστικό στοιχείο ήταν, παραμένει και θα παραμείνει σημαντικό στην τουρκική πολιτική κουλτούρα. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια φάση στην Τουρκία στην οποία το κυβερνών κόμμα πάει να γίνει το απόλυτα ηγεμονικό κόμμα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Χωρίς να έχουμε κάτι άλλο το οποίο να μας δίνει την εντύπωση ότι όμως η κυρία Ξενέρη είναι πιο διαλλακτική ή όμως οι Κεμαλιστές είναι πιο διαλλακτικοί ή όμως κάποιος άλλος. Κατά συνέπεια, μέσα σε αυτό το ηγεμονικό κόμμα θα παιχτούν όλες οι διαφορετικές ισορροπίες. Το δείχνει ο Ερντογάν τώρα και με αυτή την άσκηση, όπως είπαμε και πριν, που είναι ιστορική σημασία, έτσι όπως έχει τόσα χρόνια να γίνει. Και εμπεδώνει αυτό που λέτε και την ηγεμονία του Ερντογάν. Ακριβώς, ότι είναι πραγματικά κάτι που εκπροσωπεί, ας το πούμε έτσι, την εθνική υπερηφάνεια την οποία ψάχνει να ξαναβρει η Τουρκία. Ακριβώς. Και ξαναλέω, είναι σημαντικό μετά τις ακαθαρίσεις τις τόσο σημαντικές των γκυλενιστών πραγματικών ή υποτιθέμενων. Θέλει να δείξει η κυβέρνηση πως έχει ένα αξιόμαχο στράτευμα. Τώρα έχουμε τους τηλεθεατές εδώ, οι οποίοι μας ζητούν από τον κύριο Φενέκο, από εσάς κύριε Φενέκο, να δείξουμε τις εικόνες και να μας περιγράψετε τι βλέπουμε. Γιατί καταλαβαίνετε ότι λίγοι μπορούν να καταλάβουν αυτή τη στιγμή τι ακριβώς παρακολουθούμε. Ξαναδείχνουμε λοιπόν την εικόνα από το ΙΧΑ, όπως μπορούμε να δούμε. Είναι οι πρώτες εικόνες που μας έρχονται και όπως λέει ο Μανώλης που τα παρακολουθεί τόσα χρόνια, είναι από τις λίγες φορές που έχουμε σχεδόν live μετάδοση δηλαδή, στην πραγματικότητα. Προκαλεί εντύπωση όταν μιλάμε για 103 πλοία και σήμερα. Τόσες μέρες λέγαμε ότι ξεκινάει η άσκηση. Αυτό τι είναι εδώ τώρα που εδώ είναι στο ελικοδρόμιο ενός πλοίου. Mm-hmm. Είναι το πλήρωμα όλο μαζεμένο και περιμένουν προφανώς τον κυβερνήτη και τον αξιωματικό να τους δώσει οδηγίες. Σαν να είμαστε μέσα. Ναι. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Τώρα δεν έχεις την ευκαιρία να το δεις πολλές φορές αυτό και να έχεις ανθρώπους σαν τον Ναύαρχο κοντά μας που να μας εξηγεί. Η διαδικασία δηλαδή, κύριε Φενέκο, που ακολουθείτε εδώ, μπορείτε να μας την περιγράψετε λίγο. Φαντάζομαι ότι θα είναι σε κάποια επιθεώρηση, πρωινή επιθεώρηση ή κάτι τέτοιο, και έχουν φωνάξει τους δημοσιογράφους. Η διαδικασία είναι τυπική στρατιωτική, δεν διαφέρει σε τίποτα από όλα τα άλλα. Και περισσότερο έχει να κάνει ότι υποχρεώνει το πλήρωμα να είναι συνεπές από πλευράς εμφάνισης, πειθαρχίας κλπ. Και να υπάρχει όλα πνεύμα ομάδος. Όλα στρατό. Ναι, πνεύμα και λεπτομέρειες παίζουν. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε πάντα αυτές τις εικόνες και βεβαίως για οτιδήποτε νεότερο, Μανώλης Κωστίδης θα είναι σε εγρήγορση.